Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα μας. Στην Ελλάδα του 1996. Και βέβαια ήταν ενοχλητικό να τα ακούς κατά το κοινό σου λεγόμενο ο κόσμος να το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δεν πιστεύουμε ότι χτυπάμε αυτόν τον τρόπο την Εκκλησία. Μάλιστα στα τηλέφωνα κάποιων επιτηδίων ή δύσπιστων που με καλούν να απαντήσω μέσω της εκπομπής αν είμαι χιλιαστής ή αν πιστεύω σε κάποια αίρεση, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είμαι μόνο χριστιανός ορθόδοξος και τίποτα άλλο. Και μάλιστα του νέου ημερολογίου, για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Αυτά τα ευτράπελα λοιπόν τα αφήνω. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος της εκπομπής δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερο και δεν μετράει αυτή τη στιγμή η δική μου απολογία τόσο όσο των ανθρώπων που κατηγορούνται, αλληλοκατηγορούνται. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι, μάλλον πριν σας πω οτιδήποτε, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο. Μου επιτρέψετε πρώτα το βίντεο να απαντήσω σε κάτι. Όχι, όχι, πάνω. Έχει σχέση αυτό με την αποχώρηση. Είναι ένα μικρό διάλειμμα. Την αποχώρηση των εκπροσώπων της Κυθραϊκής Κοινωνίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία του Μητροπολίτη Ιακώβου. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από την εκπομπή μας με αποτέλεσμα να φορτωθεί ο κόσμος των κυθύρων που δεν έχει καμία σχέση. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω γιατί πρόκειται για μια υγιή κοινωνία με όσα συμβαίνουν. Εν μέρη τα φορτώθηκε και ο πατέρας Μαρσέλος, αλλά εκείνος είχε κάθε λόγο να τα φορτωθεί αφού έζησε, ενεπλάκησε σε αυτές τις κατηγορίες και αποφάσισε να μιλήσει. Πάμε να το δούμε μαζί. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποχωρήσουμε, διότι δεν μπορούμε να συζητάμε με αυτό το team το οποίο όλοι οι κυθύροι γνωρίζουμε τι είναι. Ο ηγούμενος εδώ είναι εκπροσωπή επίσημα τον δεν το Μητροπολίτη. Δεν εκπροσωπεί κανένα. Δεν το πιστεύομαι. Μου επιτρέπετε. Δεν το πιστεύομαι. Δεν είναι αποδεκτός από το πίμνιο του Κυθυραϊκού Λαού. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον πατέρα Κύρλο. Γιατί ο ένας είναι χαφιές της Χούντας. Εσείς από το παγκάρι της Παναγίας είτε. Και όλοι εσείς δεν μπορείτε να με δείτε. Συγγνώμη, άλεπτος. Συγγνώμη, κύριε Τανταφυλόπουλε. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Είναι τιμή. Κύριε Τανταφυλόπουλε. Είναι τιμή. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι ούτε παιδί ούτε υποπτιός. Να μείνω εδώ. Έχω τη δουλειά μου. Με περιμένει η δουλειά μου. Αφού φεύγουν όλοι και εγώ μείνω στο τσιρίγο. Άκου να δεις να σου. Πώς παρακαλώ. Φύγετε κι εσείς. Αυτός ο άνθρωπος μου ρίχτηκε. Επειδή δεν τον επίδειξα, με κάνει ρεζίλι. Εσύ με κάνεις ρεζίλι. Αλλά να ξέρεις, σκασμός εσύ εκεί πάνω. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Η θέση σου είναι από εδώ, μαζί μας. Λοιπόν, κύριε έπαρχε. Εσείς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πατέρα Κύρλο. Σεβόμενος την απουσία του Μητροπολίτη μου και κύριου κυρίου Ιακώβου και ενοχλούμενος από την απουσία του και επειδή πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί τέτοια πράγματα και τέτοια αίσχυη για τον κύριο. Όχι εδώ. Γι' αυτό και φεύγομαι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, φεύγω από την εκπομπή σας αμέσως τώρα, διότι πιστεύω ότι αυτός ο παλιάτσος και γύπτος, ο αλήτης και ελεηνός, δεν εκπροσωπεί τα κύθυρα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Μα έτσι πυροδοτείτε μόνο φασαρία. Δεν μπορείτε. Να τα πούμε στα κύθυρα. Να τα πούμε στα κύθυρα. Καλή αντάμωση στα κύθυρα. Είστε μόνο σας. Ο ποταμός και άλλος. Εκεί φτιάξαμε η ποτάμωση. Είναι μαζί μου. Εκεί θα τα πούμε. Ηρεμήστε. Εσείς έχετε το παγκάρι της Παναγίας. Εάν είστε παρετηθείτε. Παρετηθείτε το παγκάρι της Παναγίας. Παρετηθείτε το παγκάρι. Για να τα παίρνετε εσείς. Παρετηθείτε από το παγκάρι. Πού είναι τα λεφτά που θα τα πάρετε. Κύριε Καλίδα. Παρετηθείτε από το παγκάρι. Μας λένε ότι ειδοποίησε ο Μητροπολίτης ότι θα κάνει παρέμβαση. Θα τα δώσω όλα εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν αποκαλεί να πάτε πίσω. Να μάθει ο ελληνικός λαός όλα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Γεια σας να πάρεις το καλό. Να λες ότι πήγανε 9.000 από την κηδεία του Παναγιώτη του Τσίκνη που εσύ μου ομολόγησες μόνος σου ή τα έβαλες στην τσέπη σου. Εσύ μου το είπες. Βεβαίως το βίντεο και ο κύριος Τριανταφυλόπουλος ξέρει από την κυρία του Παναγιώτη. Παρακαλώ την κάμερα. Έχω εδώ τις αποδείξεις όλες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την τοπική εκκλησία. Πέφτουνε γιατί δεν έχουν τίποτα. Ο ποταμός είναι μαζί μας. Παραιτηθείτε από το παγκάρι, κύριε Πρόεδρε. Το παγκάρι σας ενδιαφέρει και ο μισθός. Και ο μισθός σας.
Εσάς, εσάς, εδώ, εδώ είμαι. Ελάτε να δώσουμε τη μάχη. Ελάτε να δώσουμε τη μάχη. Ο λαός ο ελληνικός θα δει. Ο κυθυραϊκός λαός είναι μαζί μου. Αυτό σας τρομάζει. Αυτό σας τρομάζει. Να κλειδώσουν τις εκκλησίες, να υψώσουν μαύρες σημαίες και να βγουν στους δρόμους. Βλέπετε τον εξευτελισμό που μας κάνει αυτός ο παλιάτος, αυτός ο γύφτος ελεϊνός κύριος Σταυρόπουλος. Στα όπλα, χριστιανοί των κυβερνών. Θα τα πάρουμε. Εγώ κατεβαίνω στο νησί και ελάτε να με κρεμάσετε. Στα όπλα λοιπόν, καλούσε ο πατέρας Σεραφείμ και εμείς προσπαθήσαμε εν ειρήνη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ παραμένω, όπως βλέπετε, ήρεμος, ψύχραιμος απέναντι στις πάσης φύσεως καταγγελίες, διαμαρτυρίες και θα τα δείξουμε σε λίγο. Πήραμε και την εικόνα από τα κύθυρα και τις διαδηλώσεις που έγιναν εκεί για τον πατέρα Δικημενάκη, ο οποίος αμφισβήτησε την γνησιότητα της συνέντευξης που μας έδωσε, είπε ότι την υποκλέψαμε. Θα δείτε αργότερα ένα βίντεο που ο ίδιος ομολογεί ότι γνώριζε πως του παίρνουμε συνέντευξη. Να σας επιτρέψω. Αυτά που λέει ο Σεραφείμ Μαρσέλος, ο μοναχός σας, μάλιστα, που εσείς τον χρήσατε μοναχό. Προσέξτε, ο πατήρ Σεραφείμ... Είναι συγκλονιστικά. Κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο πατήρ Σεραφείμ, μετά από αυτό που αποκαλύφθηκαν εναντίον του, τώρα πρέπει να σώσει τον εαυτό του. Και για να σώσει τον εαυτό του, λέει. Δεν έχω ανάγκη να σώσω κανέναν. Σας παρακαλώ. Τα κύθυρα ξέρουν ποιο είμαι. Αφήστε με να τελειώσω. Έζησα σε μία τιμή και σε μία κεραιότητα. Ακούστε τα κύθυρα, παρακαλώ την κάμερα. Τα κύθυρα ξέρουν ποιο είναι. Ακούστε πώς τον αποκαλούν. Ο κύριος Καλλίγερος, ο πρόεδρος. Φίλε Στέλιο, τον κόνσορα, τη μητέρα σου, την εντολή λέει τίμα τον πατέρα τη μητέρα σου. Τα ράσα δεν κάνουν τον μπαμπά. Για ρώτησε τον Μητροπολίτη. Μα τιμάω τον πατέρα και τη μητέρα μου με τον να πολεμάω ανθρώπους σαν εσάς. Ακούστε εδώ τι του γράφουνε. Ξαφνικά ο Νάνος, ο Στέλιος, ούτε καν το πάτερ, έγινε γίγαντας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Κοιτάξτε να σας πω. Κανενός τα συμφέροντα είναι δεν τιμή μου, παρακαλώ το κοινό. Είναι τιμή μου μεγάλη. Μέσα σε 9 εκατομμύρια Ελλήνων ότι βρεθήκανε δύο άτομα, δεν ξέρω τι προελεύσεως, και αυτή τη σύμπτωση να είναι η συνέτερη του πατρός Σεραφείμ, του φτωχού καλόγερου που κυκλοφορεί με απαστράψα Mercedes, που τους έχει και τους πληρώνει. Και τους κυκλοφορούσατε εσείς. Σας παρακαλώ. Αυτά τι είναι πάλι. Τι είναι αυτά για την απαστράψα. Ακούστε να σας πω κάτι. Ο πάτερ Κύριλλος έφαγε τα χρήματα της Αυστραλίας. Παρακαλώ. Πήρε Mercedes και οδηγούνταν με τους εραστές του στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Κρήτη, σε όλη την κύριε Ελλάδα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θέλω πρώτο σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σταματήστε, τα κύθυρα ξέρουν. Η κάμαρα είναι από το ΟΔΙ. Τη Mercedes μας την έδωσε ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Παπανδρέου. Προσέξτε. Επάνω στη Mercedes να μας λοιπόν, πείτε, πατέρα, κύριε 638.000 πληρωμένα είναι κρατική του ΟΔΙ, είναι του μοναστηριού, δηλαδή της Εκκλησίας. Δεν μου λέτε. Να σας πω ένα. Ένα λεπτό, εγώ μένε. Για τον απολογισμό, λέει ότι με κλέφτης. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ, περιμένετε. Ναι, έχουμε τον χρόνο. Ο ένας απαγγέλει κατηγορίες εναντίον του άλλου σοβαρότατες. Ότι εσείς κοιμάστε με θεολόγους και ιστορίες. Μα τι έχει να πει. Εκείνος τα ίδια από την άλλη πλευρά των δόχημων. Μήπως είμαι εγώ τραβεστή δημοσιογράφος. Μα τότε λοιπόν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν να λέει ο ένας τον άλλον να απαγγέλει αυτές τις κατηγορίες. Μα δεν μου απαντάτε. Θα δηλώσει ότι εγώ δεν είμαι εύκαμπτος. Η γυαλιά σου σε καταμαρτυρεί, λέει το Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Ο άνθρωπος έχει χάσει το παιχνίδι. Και πρέπει λαός, τώρα ποιος να είναι ο πατήρ Σεραφείμ και ποιος είναι ο πατήρ Κύριλλος. Η γονή σου ήδη φώναξαν ότι είσαι έτσι. Και εγώ οι σε κάλυψα. Το μεγαλύτερό μου σφάλμα είναι που πήρα στο λαιμό μου την τοπική εκκλησία ότι νόμιζα ότι μπορεί να κάνει. Και εμένα η μεγαλύτερη μου τιμή είναι αυτό που μπόρεσα και βρήκα κουράγιο και στάθηκα στα πόδια μου να πολεμήσω έναν άνθρωπο σαν εσάς. Ένα λεπτό, υπάρχει, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ, υπάρχει μια άλλη εκκλησία. Αυτή είναι η διδαχτή ο ελληνικός λαός του κρυφού σχολείου. Βεβαίως, τον παπά που είναι δάσκαλος που έχει προσφέρει στην πατρίδα του. Βεβαίως. Αν όλα αυτά τα κάνατε, πότε σας έμειναν δραστηριότητες να κάνετε και κάτι για την πατρίδα στην έρημα για το πατήρ Κύριλλος? Το μόνο που ήξερε στα κύθυρα ήταν να παίρνει τη Mercedes, να παίρνει τη Mercedes, να αλωνίζει όλη την Ελλάδα. Δεν το έκανε το έργο ο πατήρ Κύριλλος. Δεν το έκανε το έργο ο πατήρ Κύριλλος, τον διαψεύδω.
που το αμφισβητώ και τον διαψεύω, διότι το έργο το έκανε με συνεργασία του Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης έτρεχε στα Υπουργεία και έβγαζε τα εκατομμύρια και τα έφερνε στο μοναστήρι. Όχι, σας παρακαλώ, δείτε, μιλήσαμε σήμερα, μας έδωσε μια μικρή συνέντευξη, είναι κάποιων δευτερολέπτων, όπου αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν εδώ στη σημερινή εκπομπή. Σήμερα γνωρίζετε την... Δεν δίνω τίποτα, καμία συνέντευξη σήμερα. Όχι, σήμερα δεν θα έρθετε στην εκπομπή. Όχι, δεν θα έρθω. Επειδή είχατε κληθεί ο λόγος... Τα απαγορεύει, σύνοδος, δεν θέλετε. Σεβασμιότατε, να σε ρωτήσω, εσείς γνωρίζετε ότι ο έπαρχος έχει ζητήσει την απομάκρυνση σας από τη Μητρόπολη της των Κυθήρων. Δεν τα ξέρω. Έχει στείλει σήμερα έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, γιατί συμβαίνει αυτό. Και έχει ζητηθεί και η απομάκρυνση του Μητροπολίτη. Θα παρακαλούσα αυτό το σημείο να περάσει μέσα ο κύριος Ευάγγελος Μπαχαλίδης. Είναι ο δόκιμος μοναχός, ο οποίος κατηγόρησε εσάς. Ελάτε, κύριε Μπαχαλίδη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Καθίστε εδώ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Απαγγείλατε κάποιες κατηγορίες εναντίον του πατρός Σεραφή Μαρσέλου. Μάλιστα. Ήσταν δόκιμος. Αν θέλετε, κρατήστε μόνο κοντά το μικρόφωνο σας. Ήσασταν δόκιμος μοναχός στη Μονή. Μάλιστα. Πιάστε από πιο χαμηλά, αν θέλετε. Έτσι. Και είστε ξάδερφος του ηγουμένου. Όχι. Έχετε καμία απολύτως συγγένεια. Πώς το λέει αυτό ο πατέρας μου. Έτσι το παρουσίασε. Μέσα στις άλλες συκοφαντίες του πατρός Σεραφείμ, τώρα θα βγουν όλοι οι ξάδερφοί μου, όλοι οι σόοι μου. Εσείς τους παρουσιάζατε όλους τους ξαδέρφους σας. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Είστε ψεύτης. Είναι ψεύτης ο παπάς και δεν είναι παπάς. Το είπα. Δεν είναι παπάς. Δεν θα κρίνετε εσείς. Ας μου απαντήσει σε μία ερώτηση. Ναι. Γιατί αποφάσισε μετά από τόσα χρόνια να τα βγάλει τώρα στη φόρα. Αυτό μήπως πρέπει... έχασε τίποτα από τον πατήρ Κυρίλλο. Αυτό πρέπει και να... πώς ο άλλος μέσα σε 3 έως 4 μήνες απέκτησε περιουσία τρομερή στα Κύθηρα. Μήπως τον βοήθησε κανένας. Για ποιον άλλον αυτός λέτε. Που κατηγορεί τον πατήρ Κύριλλο. Δείχτε τα βαμμένα νύχια σας και τα φτιαγμένα φρύδια σας. Έτσι μπράβο στον κυθραϊκό λαό για να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Ναι, τα δικά μου ούτε τα νύχια είναι βαμμένα, ούτε και τα χείλη μου. Ούτε δέχτηκα καν, να μακιγιαριστώ στο στούντιο. Μην ξεχνάτε ότι μισό πούλμαν μαρτύρους έχω κάτω στον Πειραιά που μπορούν όχι μόνο εσάς να σας εξαφανίσουνε, αλλά γενικά και όλη τη μονή σας. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ που ξεσκεπάζετε και τον πατέρα Κύριλλο. Εγώ δεν έχω καμία ανάγκη να σας φοβηθώ. Εκείνο που έχω να πω ευθέως είναι ότι σας πήρα χαμπάρι από την αρχή ποιος είστε και τι είστε και μπροστά στα μάτια σας λέω ότι μεθόδευσα τον διωγμό σας από το μοναστήρι, διότι τέτοιοι κουνιστοί και λυγιστοί δεν έπρεπε να εισάγονται μέσα στο μοναστήρι. Εγώ ήμουν κουνιστός. Εσύ με χούφτονες. Εγώ ήμουν κουνιστός. Εσύ δεν με παρακάλαγες να σε γαμίσεις. Πώς κατά μαζίς μία λέτε. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε τέτοιες λέξεις. Καταρχήν οι εκφράσεις σας καταμαρτυρούν ποιος είστε. Πρώτον. Κρατήστε λίγο το μικρόφωνο. Και δεύτερον, πώς επρόλαβα εγώ σε μία περίοδο ελιές που όλος ο κυθυριακός λαός... Μαζί δεν πηγαίναμε στον Ελαιώνα. Όλος ο κυθυριακός λαός... Στον Ελαιώνα όταν ήρθαμε από την Αθήνα και μου βάλατε το ράσο δεν πηγαίναμε μαζί. Ο πατήρ Κύριλλος μαζί με τον δέσποτα δεν ήταν στην Αθήνα. Πες ευλογημένε και ξεσκεπάσου μπροστά στην κάμερα. Γιατί η μόνη σου έννοια ήταν πώς να καθίσαι να κοιμάσαι μέχρι τις 12 τη μεσημέρι, οι κούτες, τα τσιγάρα και το ισκάκι. Και όταν ο πατήρ. Όταν ο πατήρ. Ούτε και ουίσκι έπινα, γνωρίζετε πολύ καλά. Όταν ο πατήρ. Όταν ο πατήρ. Χόρευε στα Οριεντάλ σου όταν ο πατήρ Σεραφείμ, όταν ο πατήρ Σεραφείμ σε στρίμωξε για τη δουλειά, για το τσαπί και τον κασμά, για τα ξύλα και για την ελιά, που αυτά πρέπει να είναι η κύρια απασχόληση των μοναχών, εσύ τότε ελάχιστε. Γιατί δεν βγήκε τότε, γιατί δεν βγήκατε κύριε Παχαρίδη τότε. Να μιλήσετε, γιατί δεν πήγατε τότε στον ηγούμενο να καταμαρτυρήσετε ότι σας ερήχθηκα. Γιατί τόσα χρόνια γιατί δεν θα με πήγατε. Θα πίστευε εσένα. Γιατί δεν ξαναπήγατε σε άλλο μοναστήρι αφού υποτίθεται ότι εγώ σας απομάκρυνα από τη θρησκεία. Γιατί περάσατε τα μοναστήρια, κύριε Μπαχαρίδη, ως νυφοπάζαρα. Ότι μπορείτε να πηγαίνετε και να βρίσκετε καθούς. Ας μου αποδείξουν εδώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι έχω ξαναπάει σε μοναστήρι. Και εκεί που πήγα. Έδειξε μία εικόνα, κύριο Τριανταφυλόπουλο, που είσαστε με πλήρη κουκούλη και πλήρη ράσα, λες και είστε κουρεμένος μοναχός. Διακαής πόθος. Όλοι τα κάναμε αυτά όταν θέλαμε να γίνουμε. Δεν είναι διακαής πόθος η διακόπευση. Είναι τιμή μου που αντιμετωπίσατε. Εσείς ήσασταν με την κοιλότητα. Ας πάνε να ανοίξουν το συρτάρι σου μαζί με την κρόμη και τις φωτογραφίες σου και με τις κοιλότητες της δαντέλης. Βεβαίως να πάτε. Με τα ρόζγα αυτά δεν τρέπεσε λιγάκι. Το κούνι μάσα σας καταμαρτυρεί ποιος είστε. Το ψευδόνιμό σας. Το ψευδόνιμό σας είναι γιογιό και οι εκδηλωτές σας είναι γνωστές που υπάρχουν. Περίμενε τώρα γιατί ξέρεις πολύ καλά ποιον θα φωνάξω, Να φωνάξω το ποιον θέλετε. Να φωνάξω από την Ίκαια
Δεν έχω πρόβλημα και δεν φοβάμαι κανέναν. Ο τσιριγό τη Πάτερ Σεραφείμ έχει μούτρα να αντιμετωπίσει τα κύθυρα. Και είναι καθαρό. Οι γονεί μου με δέχονται και είναι τιμή του που πολεμάω άνθρωπου μέχρι αυτού. Βεβαίω. Και δεν σα ενδιαφέρει εσά. Γιατί άτομα του δικού σα επίπεδου με ρίξανε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί έμπλεξα με αλήτε και ανομάλου και του λόγου σα. Και γι' αυτό κατάτησα σε αυτό το σημείο, κύριε Παχαρίδη. Είναι τιμή μου που μένω στην κυρία Μαρία την Πλειώνη. Και είναι τιμή μου ακόμη το ότι οι γονείς μου τότε προσπάθησαν να με απομακρύνουν από εκεί μέσα από το άντρο που κουβαλούσε εσείς. Εσείς φωνάζατε ότι θα αλλάξετε το αίμα σας, δεν θέλει να τρέξει τις φλέβες σας τσιριγότικο αίμα. Δεν τα λέγαμε εμείς. Αυτές τις πλήσεις εγκεφάλου τις κάνατε εσείς. Εσείς οδηγούσατε εμένα εναντίον των αδερφών μου. Αφήστε τα να πάτε μου, αφήστε. Ο ηγούμενος Λάμπη δεν έχει να φοβηθεί. Όταν είπατε νωρίτερα ότι η συμπεριφορά του... Τρέψτε μου λίγο. Ναι, η συμπεριφορά του δεν χαρακτήριζε ούτε δόκιμο μοναχομή στη Μονή. Βεβαίως, βεβαίως. Με σώρουχα, με βαμμένα. Μέχρι τις 12 η ώρα κοιμότανε. Καταρχήν αυτό δεν είναι αμαρτία να κοιμάσαι. Όχι, θα φωνάξω τον πατήρ Νίλο. Θα φωνάξω τον πατήρ Νίλο και θα τον βάλω να ορκιστεί στα όσια. Εάν πιστεύει που πιστεύει ο πατήρ Νίλο. Να μην επικαλείστε τα όσια. Όχι, να μην επικαλείστε. Δεν είστε εσείς οι θέσεις να επικαλείστε. Γιατί που είπε στα όπλα και μακριά οι πούστιδες, ο πρώτος που πρέπει να φύγει εσύ. Εγώ αγαπητέ μου είμαι κυθύριος, είμαι λεβέντης, ξέρουν οι κυθύριοι ποιος είμαι, τη γιατί τιμή το 93 στο δικαστήριο με έβαλες και έδιωξα τον άλλο τον μπούστη που είχε έρθει μέσα στο δικαστήριο. Μην χρησιμοποιείτε τέτοιες φράσεις. Ευχαριστώ που το είπε κυρία Τραφιδουταλίνοπουλε. Ήρθε στο δικαστήριο όταν ένας κουνιστός και του λέω αν τον ξέρεις γιατί τον πλησίασε αμέσως όμοιος τον όμοιο και τον πριά τα λάχανα. Εσείς το ξέρατε και είπατε πόπο από εκεί τα λέει αυτός, εμπήκε τελείως βαμμένος σαν λατέρνα. Και λέει το παιδί να τον απομακρύνουμε. Λέω βεβαίως να τον απομακρύνεις, λέω τέτοιον άνθρωπο. Γιατί να τον απομακρύνετε, ακούστε Πάτερ Σεραφείμ, σας παρακαλώ. Ακούστε μέχρι εδώ και μη παρέκει. Δεν πρέπει να την βάλετε. Ακούστε να σας πω. Ακούστε σας παρακαλώ. Όλοι είναι άνθρωποι του Θεού. Δεν με ενδιαφέρουν τι βαμμένοι, ούτε έχω κόλλημα εγώ. Να πάω και στο τελευταίο καταβάγιο. Γιατί λάμπω. Λάμπω. Ο Χριστός ήρθε στη γη. Ο Χριστός ήρθε για το πίκμα, για τους οίκους ανοχές. Για τα καταγόγια. Εκεί έψαξε να βρει τις ψυχές σας. Δεν μπορείτε όμως να τους εντάξετε στο μοναστήρι. Τη δική σας ψυχή όμως, προσέξτε, με τη λογική τη δική σας, εάν έβλεπε ένας την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την ώρα που της έκανε η Παναγία το θαύμα, και πρέπει να ντράπεστε που είστε κληρικός, και την έβλεπε την άλλη ώρα στην έρημο, τι θα έλεγε, τι μπορούσε να πει. Εσείς όταν αυτή η γυναίκα άφηνε την κοσμική ζωή και πήγαινε μέσα στην έρημο. Να κάτσει, ακούστε. Είναι γνωστό λογική το συνάφου σας. Ακούστε, και θα βγείτε μαχητής και υποστηρίξεις όλων των ανομάλων της Ελλάδος. Είμαι κληρικός και όλα τα είναι παιδιά μου. Για μένα δεν υπάρχουν ούτε ανώμαλοι ούτε διεθαρμένοι. Υπάρχουν πονεμένες ψυχές και είμαι έτοιμος να πάω κοντά τους. Δεν με ενδιαφέρει το κόστος. Να γιατί πάτε εγώ κοντά τους, εις τα κύθυρα δεν ανήκετε. Ακούτε τα κύθυρα, εσάς ο φόραξαν οι γονείς σας, είστε ανώμαλος. Μην επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, θα σας πω, το θέμα θα λήξει. Εγώ, με ανώμαλους Μα πρέπει να λήξει. Συγγνώμη. Αυτό σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη. Ένα μικρό διάλειμμα. Με καυχέδες της Χούντας. Σας παρακαλώ. Και με άνθρωπους που ζουν από το παγκάρι μεγαλοδικηγόρους. Δεν ομιλώ. Θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα. Όσο για τον κυθυραϊκό λαό, ακούστε με. Ο κυθυραϊκός λαός είναι 3.000. Μαζέψανε 1.000 άτομα. Οι δε προέδροι να βάλουν το χέρι στην καρδιά. Κι αν είναι έντιμοι, κι αν είναι ανθρωπείς, να μην πιεστούν. Επιτρέψτε μου. Όχι, ο πόρνος να διευθύνει. Ξυπνήστε κυθύριο, ο ευσεβής λαός ξυπνήστε. Τα κύθυρα εγώ θα γυρίσω στα κύθυρα και, τι παιχνίδι και ελάτε να με πετάξετε με στο συνάφι σας. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Και, ένα σας παρακαλώ, μία λεπτά. Ένα μικρό διάλειμμα, επιτρέψτε μου, τα διαφημιστικά μηνύματα. Ένα λεπτό επιστρέφουμε αμέσως μαζί. Δεν εκφράζει τη γνώμη της Εκκλησίας.